γειτονιά και το μπαλκόνι σου μισά ανοιχτό σιρτάρι. Μου χαμογέλασες στου μπάνιου τη γωνιά, σου τηλεφώνησα κι εγώ απ' το πατάρι. Απόψε θα βγούμε, θα πάμε στην κουζίνα, θα σε περιμένω δίπλα στο κατορυφέ. Κι άμα θες μετά, μπαίνουμε σε ένα παπούτσι και πάμε να τα πιούμε στου άλλου το μπαρ. Απόψε θα βγούμε, θα πάμε στην κουζίνα, θα σε περιμένω δίπλα στο καλοριφέρ. Κι άμα θες μετά, μπαίνουμε σε ένα παπούτσι και πάμε να τα πιούμε στους άλλου το μπαρ. Κι άμα θες μετά, μπαίνουμε σε ένα παπούτσι και πάμε να τα πιούμε στους άλλου το μπαρ. Παίζεις κι εσύ. Παιδί, τι παιδί. Παιδί, παιδένιο, κανονικό ρε Αριστό. Πού το περιμένεις το παιδί. Στο σταθμό Λαρίσης. Πού μπορεί μια γυναίκα να περιμένει ένα παιδί. Σε πάρα πολλά μέρη. Έξω από τους παιδικούς σταθμούς, έξω από τα νηπιαγωγεία, έξω από τα δημοτικά. Σε πάρα πολλά μέρη μπορεί να περιμένει μια γυναίκα ένα παιδί εδώ που τα λέμε. Τώρα μιλά σοβαρά. Όλα αυτό δείχνουν. Όλα αυτό δείχνουν. Μπα. Ο Διονύσης το ξέρει. Όχι. Γιατί ρε Μάρθα το ξέρει. Γιατί δεν το λες ρε Μάρθα. Γιατί μελούζει κρύος υδρότας ρε Μάρθα. Γιατί να τα τραβάω αυτά τώρα εγώ. Φεύγω. Δεν χρειάζεται να σε φορτώνω με τα δικά. Όχι Μάρθα σε παρακαλώ. Μάρθα σε παρακαλώ. Έλα. Έλα. Έλα σε παρακαλώ. Έλα κάτσε να τα πούμε ηρέμα. Έλα. Έλα. Έλα Μάρθα μου. Τώρα έτσι που το βλέπω πιο ψύχρεμα. Ξέρεις, αυτό το παιδί, αν πραγματικά πρόκειται, περί παιδιού πρόκειται, έτσι. Όχι, περί φίδιου. Χαριτωμένε τα. Ναι, αν πραγματικά πρόκειται περί παιδιού, έχει αμέσως λύσει σε όλα τα προβλήματα. Τι εννοείς? Εννοώ ότι μόλις ο Διονύσης μάθει για το παιδί, θα αλλάξει, θα δεις. Πριν Αριστό, μη λες αχλαμάρες. Τίποτα δεν αλλάζει τώρα πια. Ύστερα. Ναι. Είναι και κάτι άλλο. Τι άλλο? Εγώ αγαπάω εσένα. Νομίζεις? Όχι, δεν νομίζω. Κάτσε να κλείσω την πόρτα γιατί είναι και μυστήρι σε αυτή την πολυκατοικία. Που είχαμε μείνει. Ναι. Είναι και κάτι άλλο. Τι άλλο? Αν είναι δικό σου. Το κουτί αυτό δικό μου είναι. Αλλά μπορείς να το πάρεις αν θέλεις. Το βρήκα στα παρασκήνια του σινεμά στην περιοδία. Δεν σου είπα. Είναι... Τι είπες Μάρθα? Είπα. Είπα ότι μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί. Δεν είναι δυνατόν. Παιδάκι μου είσαι τρελή. Όχι. Απλώς η Λουίζα η γνήσια. Ποιος σας έκανε ιδιαίτερα, κύριε Λεωνίδα μου? Δεν έχει σημασία πάντως γιατί χωρίσατε, το αντιλαμβάνομαι ήδη. Εγώ πάλι δεν το αντιλαμβάνομαι. Ξέρετε τι έχω τραβήξει εγώ από το ηθοποιηλίκι του γιού σας? Άκου, Λουίζα, παιδί μου, εμείς εδώ δεν ήρθαμε για να σε πείσουμε να ξαναγυρίσεις στον Ρισοτέλ. Δικαίωμά σου είναι, δική σου είναι η ζωή, κάνε ό,τι θέλεις. Άλλο θέλω από σένα. Τι άλλο? Θέλω και πρέπει να το βοηθήσω. Αλλά όχι φανερά. Κρυφά. Κρυφά, τι κρυφά? Ναι, κρυφά. Τις εξετάσεις θα κάνω κρυφά. Στο κάτω-κάτω μπορεί να είναι και μόνο ιδέα μου. Κι αν δεν είναι μόνο ιδέα σου. Τότε. Τότε θα δούμε. Κάτσε ρε Μάρθα, κάτσε ρε Μάρθα. Μόλις πούμε μια κουβέντα αμέσως θα δούμε. Παίρνεις τον δρόμο και πας στην πόρτα. Κάτσε. Τι θα δούμε δηλαδή? Θα δούμε τι θα κάνω, ρε Αρίστο. Θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Θα πας, θα ετοιμάσεις ένα τραπέζι με αναμένα κεριά, γαλλική σαμπάνια και χαβιάρι και θα το πεις στο Διονύση. Αυτό ήθελα να αποφύγω, κατάλαβες? Να αρχίσεις τις συμβουλές σαν καλός φίλος. Να το πω στο Διονύση, να εξομαλυνθούν οι σχέσεις μας, ένα παιδί θα μας φέρει πιο κοντά και δείπνο με κεριά. Σου είπα κάτι πριν και σου διέφυγε. Αν δεν μου διέφυγε. Αν το παιδί είναι δικό σου, Αρίστο, τι θα κάνεις? Αν το παιδί είναι δικό μου, θα κάνω ένα τάμα στη μεγαλόχαρτη Στίνου να βάλει το χέρι της. Είσαι διατεθειμένη, κορίτσι μου, να κάνεις ό,τι σου πω? Εξαρτάται τι θα κερδίσω από αυτή τη συναλλαγή. Μια ευρεπέστατη χρηματική βοήθεια και μια θέση στο στρατό. Στο στρατό? Έτσι μου έρχεται να πάω να καταταγώ στη λεγιώνα των ξένων. Μπας και γλιτώσω από όλα αυτά. Να γλιτώσεις. Έτσι τα βλέπεις σαν παγίδα. Έχεις δίκιο. Εγώ φταίω για όλα. Κάτσε ρε Μάρθα. Κάτσε ρε Μάρθα, έτοιμη να φύγεις και να βάλεις τα κλάματα. Κάτσε ρε Μάρθα, σε παρακαλώ. Κάτσε. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ. Στο κάτω-κάτω ό,τι έγινε, τι. Μόνης το έκανες. Εγώ πού ήμουνα? Δεν ήμουνα εδώ, αλλού ήμουνα.
και δεν ήσουν αλλού. Εγώ δεν ήμουν αλλού. Ο Διονύσης ήταν στη Φραγκφούρτη από ό,τι θυμάμαι. Άρα εγώ πρέπει να... Αν δηλαδή είμαι εγώ ο κύριος υπέτειος. Έχεις δίκιο. Δεν θα σε ξανανοχλήσω. Δεν θα σε ξανανοχλήσω. Γιατί να τα τραβάω όλα αυτά. Γιατί. Τι είμαι. Ηλίθιος. Βλάκας. Ρεμάλι. Λαμόγιας. Ένας απλός στρατιώτης της τέχνης είμαι. Τι είσαι. Δεν θα σε πετύχω σαν σε reality. Σε φτιάξω εγώ. Τι μου θυμίζει ρε αυτό το ερείπιο. Ανήκει σε μια γνωστή σου. Ποια γνωστή. Αυτό το κληρονόμησε προσφάτως, λέει εκείνη η Λολή με το μάτι τζάμπι, που τη λένε Λουίζα. Και που λέει ότι κάποτε σε είχε νυμφευθεί και εκ των υστέρων σε απεμάκρυνε. Για παρακάτω. Ήρθε και με βρήκε αυτή η Λολή που λες και μου είπε: «Σας ξέρω από τον Αρίστο. Θέτε, κύριε Θέτα, να νοικιάσετε το σπίτι που κληρονόμησα προσφάτως». Για να μείνεις. Όχι, για να αποκτήσω σταθερή θεατρική στέγη. Έτσι δεν κάνουν όλοι τώρα. Κάπως έτσι κάνουν όλοι τώρα. Βρίσκουν ένα φούρνο, ένα ανεμόμυλο, κάνα μπακάλικο, κάνα καμπινέ σε κάνα πολυκατοικία, κάνα κληρονομιά που τσάφησε μια θεία από το κακάρος και κάνουν θέατρο. Η Λουίζα όμως που τα ξέρω όλα αυτά. Τη στάμαθε η ανάγκη, μου είπε. Έμεινε άφραγγη η κοπέλα, κληρονόμησε και εκείνο το οίκημα και σου λέει τι να το κάνω. Κληρονόμησε. Παράξενα πράγματα αυτά. Και αμέσως τον νοικιάσει στο θέτη. Κάπως σαν θρίλερ μου κάνω όλο αυτό. Λογικό είναι. Σου λέει να το πουλήσω τέτοια εποχή, θα μου το πάρουνε κοψοχρονιά. Άρα το νοικιάζω σε επαγγελματική στέγη για 5 χρόνια και έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Είπε η Λουίζα. Μάλιστα. Περίεργο ακούγεται. Και εσύ τι της είπες. Είπα, θα ρωτήσω του συνεργάτας μου. Συ. Εγώ. Συ. Εγώ. Συ. Τι συ, ρε. Συ. Σίγουρα, εγώ αυτό δεν εννοείς. Συ. Συ. Τι συ, ρε. Πάντα κανονικά. Τι θες να πεις. Συ μπεμόλ. Συ, ρε. Ναι, στα τσιτσιλιάνικα. Τσιτσιλιάνικα, πάνε τα αγγλικά. Ιτερλίγκουα, ιντερλίγκουα. Όχι, ντόντο τόλο. Τι είναι αυτό. Βαφτισιμιός μου από την Τσιτσίλια και το φιλοξενάω για λίγες μέρες. Μάλιστα. Να δω να πλακώνει εδώ και η μαφία και τι στον κόσμο. Λέγε τώρα και άσε τα σχόλια. Πώς σου φαίνεται. Τι να σου πω τον Ευεργέτα μου, να το σκεφτώ. Κατά πρώτον, πού το κληρονόμησε αυτό η Λουίζα. Και κατά δεύτερον, αυτός ο χώρος για θέατρο. Δεν ξέρω, είναι μικρός. Εγώ δεν μου κάνει. Εγώ απευθύνομαι στο πλατή κοινό. Πού απευθύνεσαι. Πήγαινε παρακάτω. Ως καμπαρέ, πώς σου φαίνεται. Τι καμπαρέ. Λάιζα Μιλένη. Τι Σιλένη. Α, Λάιζα Μινέλη. Δεν θα σε με τα καλά σου. Θα βάλω εγώ ζαρτιέρες να κάνω τη Μινέλη. Όσο εδώ και με παρέκθετη. Με έκανες Βιολετέρα, με έκανες Δούλα Τσαλόμης, Μαργκότ Φοντέιν, πρωταγωνίστρια του Δαλιανίδη σε musical, φτάνει πια. Το μόνο ρηχτό ρούχο που θα βάλω από εδώ και πέρα θα είναι η χλαμίδα στην αρχαία τραγωδία. Τίποτα άλλο. You are made of complex, Αρίστο. Το καμπαρέ είναι και θεατρικό έργο. Όχι. Ρε, γιατί αμφιβάλλεις. Δεν βλέπεις ότι ήρθε η ώρα να ασχίσεις. Εγώ βλέπω ότι ήρθε η ώρα να πάω στο τρολοκομείο. Ρε Θέτη, δεν πάει άλλο. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν πάει άλλο. Δες τι μου συνέβη μέχρι τώρα και τι πρόκειται να μου συμβεί από εδώ και πέρα. Άσε με κάτω. Κοράτζο να ακούσεις και τη συνέχεια. Μη μου πεις ότι περιμένεις και εσύ, παιδί. Περιμένω και παιδί. Αυτό χρειάζεται πραγματικό κοράτζο για να τα ακούσεις. Δεν μπορεί. Μάλλον η Τζοήτα μου βάλε όπιο στο μαρτίνι στο μπαρ. Να δω το Θέτη Ευεργέτη μητέρα. Τι να πω. Το μηχανικό περιμένω να συνεννοηθούμε για τη διακόσμηση. Δεν αφήνεις τον άλλο να σου μιλήσει, όλο μπούρου μπούρου και μυρμύρισε. Αμάν αδερφάκι μου η γκρίνια σου. Λοιπόν, συνεχάω. Συνέχα. Θέλω το μαγαζί να μυρίζει μεσοπόλεμο. Ό,τι θα μυρίζει, αλλά όχι μεσοπόλεμο. 2 παγκόσμιους πολέμους και τον 3ο που έρχεται. Εκεί θα παίξεις ρόλους πίστας που είναι και το είδος. Ο κόσμος θα κάθεται τριγύρω στα τραπεζάκια, θα πίνει το ποτό του και θα σε απολαβαίνει. Α, μα θα με απολαβαίνει, τι λέμε. Μάλιστα. Ένας άνθρωπος πίστεψε εμένα και αυτός ήσουν εσύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Ντόν Ευεργέτα. Άσε τις άχλες, ρε. Θα σκίσεις. Και όλοι μαζί θα πήξουμε στο τάλιρο και τη δόξα. Μη με κοιτάς σαν την άφρο όταν θέλει να ρωτήσει τι ώρα είναι. Θα οικονομήσουμε πολύ και χαρτούρα, σου λέω. Ρε εσύ, αν το κάνουμε μουσική σκηνή που είναι και στη μόδα, να βγω εγώ έτσι με μια ωραία λαϊκή ορχήστρα να λέω έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Εσύ θα πεις έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Πώς σου φαίνεται. Εντάξει, αρέσει. Έχω μια ιδέα.
Αυτό με ανησυχεί ότι έχεις και ιδέα. Άσε ρε, μπορώ να το κάνω πάρα πολύ καλό. Το κάνω ωραίο. Τώρα που είμαι και στα ρομαντικά μου. Ήταν πρωί στα μάτια σου κι ο ήλιος στα μαλλιά σου που γυρά και κοιμήθηκα, που γυρά και κοιμήθηκα μέσα στην αγκαλιά σου. Αγάπη μου, αγάπη μου, έλα και φίλησέ με, με τη ζεστή ανάσα σου, γύρε και σκέπασέ με. Πολύ ρομαντικό σε βλέπω τώρα τελευταία. Αμάν! Πού πάρε! Θέλω να μείνω λίγο μόνος μου, να συνέλθω. Συγγνώμη, αλλά το σπίτι μου. Εσύ τα φύγεις για να μείνω μόνος μου. Με εκδιώχνεις. Ρε σήκω φύγε να μείνω μόνος μου, να συνέλθω. Είμαι σε μαύρη απελπισία, το καταλαβαίνεις, θα τρελαθώ. Μπορεί τέλος πάντων αυτή η μουσική σκηνή που μου ετοιμάζει ο Ευεργέτης να είναι η ευκαιρία της ζωής μου. Αλλά εδώ μου συμβαίνουν τρομερά πράγματα. Εφιαλτικά πράγματα, το καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ, είμαι σε απελπισία, θα τρελαθώ. Μην κάνεις σαν τρελός, Αρίστο. Αμά ρε Βενετίνη, είναι και αυτό το Αρίστο. Αρίστο, το τονίζεις και το ρο. Αρίστο, όπως έλεγε η Κάλα στον Ωνάση. Αφού στο είπα από την πρώτη στιγμή, τον θυμίζεις. Ξέρεις γιατί ήρθα εδώ, ξέρεις γιατί ήρθα. Βέβαια. Για να συνεχίσεις την ψυχοθεραπεία σου και έκανες άριστα, Αρίστο. Ποια ψυχοθεραπεία μου, Βενεδικτίνη μου, ποια, αφού δεν έχω μία. Βενεδικτίνη, δεν μπορώ να σε πληρώνω πια. Γιατί με πλήρωνες πριν. Αυτό να μου πεις. Αυτή τη φορά ήρθα. Γιατί δεν είχα πού άλλο να πάω. Πρέπει να βρω κάποιον να μιλήσω. Θα σου μιλήσω σαν φίλος, Βενεδικτίνη. Είμαι σε μαύρη απελπισία, το καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ. Έτσι σε πρωτοσυνάντησα. Απελπισμένο και βαθιά ελκυστικό. Καλά, το ότι είσαι για δέσιμο είναι γεγονός, αλλά δεν το κουβεντιάσουμε αυτό τώρα. Στην αρχή εμφανίζεται ο Ευεργέτης με ένα σπίτι που είχε βρει εκεί πέρα που το έχει κάνει μουσική. Ναι, που θέλει να το κάνει μουσική σκηνή. Αυτό το σπίτι το κληρονόμησε η πρώην γυναίκα μου από κάτι σόγια. Μετά εμφανίζεται η ενδιαφερομένη, η οποία είναι σε ενδιαφέρουσα. Θα τρελαθώ, το καταλαβαίνεις. Ποια είναι η ενδιαφερομένη που είναι σε ενδιαφέρουσα, Αρίστο? Ας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Παραγγελία. Παραγγελία. Ένα τσισμπέργκερ, σαλάτα, πατάτες, πορτοκαλάδα, κοτολέτες με μαγιονέζα. Πώς τα τρώτε αυτά τα πράγματα? Ελαντέ, Βενεδικτίνη, που να χτυπηθείς χάμω δεν πρόκειται να σου δώσω ούτε διευθύνσεις, ούτε ονόματα, ούτε τηλέφωνο. Το πρόβλημά μου είναι... Ότι είσαι φτιστός ο Ντικάπριο στο μελαχρινό του. Ο ποιος? Λεωνάρντο Ντικάπριο. Ένα σύγχρονο Λατίνο εραστή που μπερδεύει και μπερδεύεται με τι γκόμενε. Παράτε τι ενδιαφέρουσε και τι ενδιαφερόμενε, Αρίστο, και έλα να φύγουμε μαζί. Δεν φταίει κανένα άλλο. Εγώ ηλίθεια, σωστά που κάθομαι τόση ώρα και σου λέω τα ισόψυχά μου. Λέω, εσύ το μυαλό σου το έχει. Άλλου. Σωστά. Και ξέρει γιατί. Μη μου πει πάλι τι φταίει το σεξ απειλή μου, θα κάνω φόνο τέτοιε ώρε. Φταίει το ιταλιάνικο αίμα που έχω στι φλέβε μου, Αρίστο. Η γιαγιά μου ήταν καλόγρια στο μοναστήρι της Πάρμας και έφτιαχνε το λικιόρ Βενεδικτίνη. Άμα έφτιαχνε η γιαγιά στο λικιόρ Βενεδικτίνη, γιατί αγριεύεις, Βενεδικτίνη μου, τι σημαίνει?
Ξάπλα να σε ψυχαναλύσω, Χαζέ. Που πας και μπλέκεις με ξενέρωτες που σου λένε παραμύθια και τρομάζεις. Πάρ' το αριστερά. Βενεδικτίνη. 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 Βενεδικτίνη Διαμάλα. Ξέρεις τι θα πει αρίστο Διαμάλα? Τι θα πει? Θα πει ο δρόμος της αμαρτίας. Η εισαγήνη της σάρκας. Κουραστικές γίνεται, κορίτσια. Όλες αμαρτωλές πια, ε. Όλες! Δεν είμαι καλά. Γιατί δεν είμαι καλά? Τι έχεις? Παίρνω παραγγελία και ζαλίζομαι. Γιατί ζαλίζομαι? Καμία ίωση θα είναι. Όχι, δεν πρέπει. Καμία ίωση δεν πρέπει τώρα να μου συμβεί. Πάνω που έρχεσαι να πιάνω την καλή. Καμία ίωση, κανένα συνάχη, καμία συμφορά δεν θα με σταματήσει πια. Δεν θα το επιτρέψω. Ξάπλα. Δεν μ' αρέσει καθόλου το ύφος σου. Εργαζόμεθα τώρα, ξάπλα, ξάπλα και πες μου όλη την αλήθεια. Καλά, μόνο φάλαγγα μου κάνεις, δεν το αντέχω να το ξέρεις. Αρίστος τα ίσα, η γκόμενα είναι έγκυος. Η γκόμενα είναι έγκυος γιατί είμαι φερέγκυος. Πού να ξέρω, ρε Βενεδικτίνη, υπάρχουν εκεί κάτι υπόνοιες. Πρόσεξε καλά, μην μπλέξεις. Πρόσεξε καλά, μην μπλέξεις. Τάσου, ρε παιδί μου τώρα. Μην μπλέξεις μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Πώς να ξεκαθαρίσουν? Δεν ξεκαθαρίζουν. Από εδώ και μπρος θα ζήσουμε όλοι τον εφιάλ των αμφιβολιών. Αυτό προσπαθώ να σου πω τόση ώρα, αλλά δεν ακούς. Να σου κόψω μια στα μούτρα, να σου πω εγώ. Ανόητε! Βενεδικτίνη, με ψυχαναλύεις ή με βρίζεις? Και τα δύο! Και να είσαι ευχαριστημένος. Κανονικά θέλω να σε ξεσκίσω από τα νεύρα μου. Έλα, Παναγία, μια-μια μου λαλούνε. Βενεδικτίνη, σύνελθε! Να συνέλθω, να συνέλθω! Που πας και μου σκαρώνεις αηδίες από απροσεξία. Αηδίες που τις περνάει ο κόσμος στην εφηβεία του και μου δεσμεύεσαι! Πάνω που πάνω σε φτιάξω! Βενεδικτίνη, σύνελθε, σε παρακαλώ. Να συνέλθω, ε, να συνέλθω. Δεν θα συνέλθω. Αυτό δεν θα το αποδεχτείς ποτέ, μ' ακούς? Αυτό το παιδί δεν είναι δικό σου. Δεν μπορεί να είναι δικό σου. Πού το ξέρεις ότι δεν είναι δικό μου? Η καρδιά μιας ερωτευμένης γυναίκας δεν γελιέται ποτέ. Έτσι λέει και η άλλη. Η καρδιά δεν γελιέται και τα άλλα όργανα δεν γελιούνται, λέει. Μόνο εσύ μπορείς να γελαστείς, να ξεγελαστείς, να χαραμιστείς τα ξένα χέρια. Αλλά δεν θα σε αφήσω εγώ. Τ' ακούς? Δεν θα σε αφήσω εγώ να χαραμιστείς τα ξένα χέρια. Γιατί? Γιατί τα ξένα χέρια είναι μαχαίρια. Είναι μαχαίρια. Λαραλαλα. Μπαμ. Μου το επιβάλλει αυτό η επιστήμη μου, η καριέρα μου, ο Φρόιντ. Δεν αφήνεις το Φρόιντ να πιάσεις μια σκαλιά μπουζουκλερή να κάνεις... Μέγας είσαι, κύριε! Μέγας είσαι, κύριε! Ιθάκη, Ιθάκη, συμμαζέψου! Αφού λέγανε τα παιδί μαλάκα αυτή! Χαϊδευτικά, γιατί δεν είμαι στα καλά μου σήμερα. Νιώθω σαν να έχω μια στομαχική ίωση. Αν ήμουν σε φόρμα, θα ακούγατε χειρότερα! Να σωστάψω, μην... Κάτω και δύο! Εδώ, είμαι ένα κοιταλούζα, παιδί μου. Δεν μου λες. Λειτουργήσε το σχέδιο. Απολύτως. Ο Ευεργέτης νίκιασε το σπίτι για 5 χρόνια. Έδωσε προκαταβολή. Βεβαίως, του πρώτου χρόνου. Χρόνου, ολόκληρο. Αισιόδοξος είναι. Λοιπόν, ο πρώτος χρόνος, δικός σου. Μερσί, κύριε Λεωνίδα μου. Σούφεξε, σχιζοφρένεια. Και τώρα που λέτε, θέλει λέει να κάνει το σπίτι μουσική σκηνή. Μουσική τι? Σκηνή. Το νεοκλασικό. Μουσική! Θα μου κάνουν το σπίτι χαμητυπίο αυτή. Να σας εξηγήσω για να μην μου δυσανασχετείτε. Όταν λέμε μουσική σκηνή, δεν εννοούμε μουσική σκηνή. Αλλά τι εννοούμε? Θέλω να έχει ατμόσφαιρα το κατάστημα. Να γίνει γκλάρουμους. Γκλάμουρος. Έστω, γκλάμουρος. Χαμηλό φωτισμό, διακριτικά ντεκόρ. Μη μου το κάνετε, δελφινάριο. Εντάξει, αφεντικωμένη ίσκος. Κόφτε την πλάκα, λεβέντες. Αυτή τη φορά πρέπει να σκίσουμε. Έχω βάλει στοίχημα με τον εαυτό μου και θα το κερδίσω. Κούρασε πολύ, ε. Πολύ, πολύ. Πολύ, το βλέπω, σκοτώνεστε. Κουράγιο, ρε παιδιά, θα έρθει άσπρη μέρα και για σας. Για μας θα έρθει, για σένα θα έρθει. Κοιτάξτε, ο Αρίστος μπορεί να φαίνεται ηλίθιος, μπορεί να κάνει τον ηλίθιο, αλλά αυτό μη σας παραπλανά. Είναι ηλίθιος. Καλά, καλά, καλά. Λοιπόν, Λεόν, αυτή τη φορά έχω ένα προαίσθημα. Ο Αρίστος μας θα σκίσει, είμαι σίγουρη. Το σχέδιό μας δεν θα πάει χαμένο. Άντε, σόι πάει η ψωνάρα, είπα κι εγώ. Τι άλλο πρέπει να κάνω για σας, κύριε Λεόν? Λοντάρια. Κόλλησες και εσύ από αυτή. Λοιπόν, άκου, παιδί μου. Λουίζα. Αυτό. Λοιπόν, τώρα ήρθε η στιγμή να κάνουμε κι εμείς κάτι για σένα. Είπαμε, μια θέση στο στρατό. Ένοπλες δυνάμεις. Και λόγω ορεινών καταδρομών δεν θα έλεγα όχι, γιατί μ' αρέσει η ορειβασία, μ' αρέσουν τα βουνά. Άσε οι λοκατζίδες. Μέγας είσαι, κύριε, άκου λοκατζίδες. Γιατί τι έχουν οι λοκατζίδες? Δεν ξέρω. Φρόνημα, φρόνημα. Δεν παραγίνεις και τσίτα μαζί με τον Ταρζάν στη ζούγκλα.
Τη γνώμη μου είπα εγώ μόνο. Δεν τη ζητήσαμε. Βέβαια. Δεν είναι η γνώμη διατροφή να την εξαργυρώσεις. Αυτό τώρα είναι καρφί. Τα βανόπροκα. Το τσάχισες το παιδί μου με τις απαιτήσεις σου και τώρα. Ποιο παιδί σου, μωρέ! Τον άχρηστο, τον ατάλλατο, τον αρίστο τώρα! Άχρηστο ο αρίστο, δεν την έπεσε παλιοθήνικο. Σα παίρνω από τον δρόμο και σα κάνω κυρίες και βγάζει και μέσα. Από τον δρόμο, Γιούρα! Πιάζει από εδώ. Και χαριδούρα. Σουτ, σουτ και δύο. Θα μετρήσω ω τετρία. Ένα παλιοθήνικο. Ένα παλιοθήνικο. Εμέτρα και εσύ καλέ, είπε μέχρι το τρία. Με χασείς, κύριε. Ωραία, ωραία αυτό. Ωραία το περνάς εφημερές. Μην απελπίζεσαι. Τι, πάμε πάλι. Α, ναι, συγγνώμη, το, μου ξέρει. Μην απελπίζεσαι. Πώς το έκανα λάθος, την έχω την νότα αυτή, ρε παιδί μου, παιχνιδάκι, πάμε. Πάμε. Μην απελπίζεσαι. Μα τι νότα είναι αυτή, τι νότα είναι αυτή. Σολ. Μετά το σολ τι είναι. Λα. Καλά μουσική δεν ξέρεις. Πώς δεν ξέρω, βρε, για να σε δοκιμάσω, βρε, το κάνω. Δεν ξέρω εγώ μουσική, έλα. Έλα, πάμε. Πάμε. Μην απελπίζεσαι. Είσαι τρελή. Μη με πρίζεις, Σούλη. Ήρθε η ώρα και η στιγμή να κάνω ό,τι μ' αρέσει. Θα πάω στο στρατό, πάει και τελείωσε. Όχι, θα κάθομαι εδώ πέρα συνέχεια πάνω από αυτές τις αηδίες. Τα μπιφτέκια, τα hot dog, τις τηγανίτες πατάτες. Ανακατώνομαι που τα βλέπω. Από πότε? Για να είμαι ειλικρινής, εδώ και μερικές μέρες. Θες να πας και στο στρατό, παλαβιάρα. Να τρως από καζάνι όσπρια με σκουλίκια, πατάτες μπλουμ. Φτάνει! Δεν φτάνει! Και βοδινό κατεψυγμένο με προπέρσινο αλακά. Σέρβιρε εσύ. Πού πας? Σέρβιρε εσύ. Πού πας? Να απελπί. Θα το πετύχω, Μην απελπί. Δεν θα μου ξεφύγεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε πάλι. Μην απελπίζεσαι. Θα σε φτιάξω. Να σας φέρω κάτι να πιείτε. Ένα διπλό ουίσκι για να αντέξω. Εγώ τίποτα. Δουλεύω όπως λες, παιδί μου. Δουλεύω τώρα. Έλα. Μην απελπίζεσαι. Πώς να μην απελπίζεσαι ο άνθρωπος έτσι. Φύγε από εδώ, ρε. Αναγκαθείτε. Μετριότητες. Πάμε. Ω. Έφυγε αυτός. Ε, βέβαια. Δύο μέρες πρόβα για μια μουσική φρασούλα είναι κάπως. Κύριε Βεργέτα μου, πήγα να πληρωθώ την επιταγή και δεν έχει αντίκρισμα. Σε λάθος υποκατάστημα πήγες. Στο σουφλί τη εκδίδω τις επιταγές. Στο σουφλί? Και πότε να πάω στο σουφλί? Έχω γύρισμα με τον Μπέζο. Άλλος αυτός. Όπα, έλα, έλα εδώ, είσαι καλά? Μια χαρά είμαι, κύριε Βεργέτα μου. Μια χαρά, χάλια το βλέπω. Στο μάχη μου, εκτές από τα θαλασσινά και... Αν τα θαλασσινά πρέπει να είναι φρέσκα. Έτσι και παίζει σε μύδι μπαγιάτικο την έβαψες. Άσε τα οστράκα. Άπαξ και στύψεις λεμόνι και δε μετακινηθεί το μαλάκιο, πας κατευθείαν για πλήση στομάχου. Να πιεις σόδα του φαγητού ανακατεμένη με λεμόνι. Έσχος είναι ως γεύση, σαν να καταπίνεις κυμολία. Αλλά έχει αποτέλεσμα. Μπα, χάλια είσαι. Καλύτερα ίσως ματζουράνα που είναι πικρούτσικη. Ούτε. Αλλά το νερό στην ανάγκη. Σταματήστε να χαρείτε με τις συνταγές. Πάντως πάνω στην ώρα ήρθες. Μιλούσα για επιταγές. Τώρα είναι που χειροτερεύω γιατί θυμάμαι και τι μου χρωστάτε. Α, εσύ είσαι πολύ χάλια. Κάνε λιγάκι. Άκου. Υπό... Αχ, το έχω, άκου. Έλα. Κάνε λιγάκι. Υπό... Αχ, έλα ρε Αριστό. Μάλλον αυτός κάνει λάθος, παιδί μου. Πάμε πάλι. Κάνε λιγάκι. Καλά ρε Άριστο, τόσο καιρό κάνεις πρόβες ακόμα να το μάθεις. Τώρα μαθαίνω το ρεφρέν. Τόσο καιρό κάνω το κουπλέ. Δεν είναι απλά τραγούδια αυτά. Είναι δύσκολα πράγματα. Εντάξει, λοιπόν, πάμε, πάμε, έλα παιδί μου, συγκεντρώσου. Κάνε λιγάκι. Υπό. Αχ, αυτό χα. Πώς υπομονή να κάνει ο άνθρωπος. Πώς έλενε. Τζοίτα. Παιδιά, τα φτιάχνετε αργότερα. Έχουμε δουλειά τώρα. Μου κάνεις και το γαμπρό εσύ. Άντε πάμε. Να πω εγώ το τραγούδι. Τι να πεις, κοριτσάκι μου, εσύ. Εδώ δεν μπορώ να το πω εγώ που είμαι επαγγελματίας. Τι έπαθες καλέ. Τι έπαθε η κοπέλα. Έπεσε ξαφνικά κάτω. Εγκεφαλικό είναι, να ξέρεις. Έτσι έγινε και με τη θεία μου. Και εκεί που μίλαγε, μπαμ, και από τότε έμεινε φυτό. Σούλη, σκάσε. Συνήλθε. Είσαι καλά. Όχι. Ζαλίζομαι και ακούω και μαλακίες. Ήος είναι, να ξέρεις. Σα είναι μαζί. Καλέ, πέθανε. Σιωπή, Αφρίτσα, δηλητηριάστηκε η γυναίκα. Μα γιατί τόσο νέα? Έπαθε δημητρίαση, πώς το λένε. Έφαγε στρίδι μπαγιάτικο. Στρίδι μπαγιάτικο? Πολύ σεξουάλα σε βλέπω σήμερα. Αμάν, βρε Φέτη, εδώ η κοπέλα ψυχομαχάει, είσαι το νου σου στα σμόκιν. Έλα, αέριζε. Έφαγε όστρακο, πώς το λένε. Όστρακο?
Με τα δόντια το φαγητό όστρακο. Καλέ, πώς το μάσισε τόσο σκληρό πράγμα. Έλεω, σταματήστε, μου έρχεται το κεφαλικό. Κύριε Βεργέτα, να σας δώσω πίσω την επιταγή να πάρω την άφρο. Δεν πουλιέται η μικρή, ρε. Πουλιέται, πουλιέται. Δεν αφήνεις τα χλιμητρίσματα, ρε μαγκά. Καινούργια αγάπη να σου ζητήσει. Κάνε λιγάκι υπομονή. Δόξα σοι ο Θεός. Πάμε όλοι μαζί. Τι θα κάνω και με εσάς, ρε, μια πρόβα. Εν τότε εγώ εδώ πέρα θα γιορτάσω τις χίλιες πρόβες. Αρίστο, έλα λίγο, σε θέλω. Μα Διονύση, πώς ήταν αυτό. Αρίστο, θέλω να μιλήσουμε. Εδώ, γιατί έγινε τίποτα. Έγινε. Τι έγινε, ρε Διονύση, πες το, θα τα ακούσω. Άκουσα, Αρίστο, μισό. Αμάρε. Ναι. Αμάρε, Διονύση, με αυτό το καφεκούτι. Κλείστο να πούμε δύο κουβέντες σαν άνθρωποι. Γιατί μου το κρύβες. Εσύ είσαι ο καλύτερος μου φίλος. Εσύ έπρεπε να μου το πεις να είμαι προετοιμασμένος. Θεώρησα καλύτερο να το μάθεις από την ίδια. Το μάθα. Πότε. Σήμερα όταν την πήγα σκοτή στο νοσοκομείο από τους πόνους και τα έμαθα όλα επιτέλους. Τι ακριβώς έμαθες, δε Διονύση. Για το παιδί, Αριστό. Α, για το παιδί. Ποιο παιδί. Είναι όντως παιδί. Για μισό λεπτό. Τι ξέρεις, δε Διονύση. Αυτά που ξέρεις κι εσύ και μου τα ακριβες τόσο καιρό. Διονύση, να σου εξηγήσω. Τίποτα. Τώρα θέλω μόνο. Πάταξον μεν, άκουσον δε. Να σ' αγκαλιάσω, μαλάκα μου, θα γίνω πατέρας, ρε. Διονύση. Αριστό. Τι στιγμή είναι αυτή. Αγόρι μου. Από Σέρβικο. Κοιμήσου και παράγγειλα. Όχι πολύ ψηλά τα πέσα. Κοιμήσου και παράγγειλα στην πόλη τα πρικιά σου. Μωρό μου φαλακρό, στη Βενετιά τα ρούχα σου. Να χαιρετεί η μαμά σου. Σκάσε, σκάσε, σκασμένο. Μιλές το παιδί μας σκασμένο. Ποιο παιδί σου, αυτό το παιδί δεν πρόκειται να μεγαλώσει το πλάι σου. Αυτό το παιδί δυστυχώς θα μεγαλώσει με τον παρανοϊκό με το κινητό. Αλλά εσύ, Λουίζα, τι γυρεύεις στα όνειρά μου και μάλιστα με υδροπικία. Γι' αυτό το βρέφος μου πήρε η Μάρθα τα συγχαρήκια. Τα συγχαρήκια! Μην ουρλιάζεις, μωρή, μόλις προκύμισα το παιδί. Τα συγχαρήκια! Τώρα, Αρίστο, θα σημάνουν οι καμπάνες. Αμάν, 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 τι καμπάνες είναι τούτες. Ονειρεύομαι. Όχι. Οχ, ποιος βαράει τέτοια ώρα. Ποιος μαλάκας είναι. Σιγά! Σιγά! Σιγά, ρε! Θα σηκώσει το τετράγωνο στο πόδι. Ποιος είναι μόνο τέτοια ώρα. Ωχ, τι άλλο θα μου έρθει στα μούτρα. Θα σε σκοτώσω, ρε! Θα σε σκοτώσω! Μου κατέστρεψες τη ζωή μου, την κατέστρεψες! Ρε, Λουίζα! Στον ύπνο σου με έβλεπες και ήρθες μέσα στα μεσάνυχτα να με δείρεις. Να σε σκοτώσω ήρθα. Γιατί ρε Λουίζα, τι έκανα πάλι. Πάει ο στρατός, πάνε όλα. Δεν προλαβαίνω να κάνω ένα όνειρο και έρχεται ο Αρίστος και μου τον κάνει εφιάλτη. Λουίζα, αυτό λέγεται με τα μεσονύκτιος νευρικός κλονισμός. Ο κύριε Λεωνίδας μου τάξε μια θέση στο στρατό. Μ' άφησε να παίρνω τα νίκη από τον Ευεργέτη. Και πάνω εκεί πέρα που είπα ότι θα πω αντίο στα χοντόκ και θα φορέσω το χακί. Αντί να βρεθώ στο Πεντάγωνο, ξέρεις που θα βρεθώ τώρα, ρε ηλίθιε άντρα. Δεν έχω ιδέα. Πιο πάνω από το Πεντάγωνο θα βρεθώ. Τι είναι πιο πάνω από το Πεντάγωνο, Αριστό? Ένα σούπερ μάρκετ. Πιο πάνω? Το νομισματοκοπείο. Ένα μεευτήριο, ηλίθιε! Και τι φταίω εγώ, ρε Λουίζα, που πιο πάνω από το Πεντάγωνο είναι ένα μεευτήριο? Φταίς! Για την άθλια κατάσταση που βρίσκομαι. Τι την ήθελα εγώ τη συγκατοίκηση. Τι την ήθελα. Αλλά θα σε εκδικηθώ. Ναι, θα σε εκδικηθώ. Έτσι μου έρχεται μόλις το γεννήσω να στο φέρω εδώ πέρα για babysitting. Εγώ θα κάνω ταξίδια. Και θα μάθω και τσέλο. Και όχι εδώ, στη Βιέννη. Στο Σάλτσμπουργκ. Ωραία, πήγαινε όπου θέλεις, αρκεί να φύγεις από εδώ μέσα. Τι είπες? Μάλλον αυτός από πάνω μαλάκας μίλησε. Για να μάθεις να ενεργείς ετεροχρονισμένα. Χαζοχαρούμενη καλλιτέχνη. Ρε Λουίζα, συγγνώμη που σε ρωτά, αλλά ποιο μόνο θα μου αφήσει για babysitting όσο θα λείψεις εσύ στην Αυστρία? Αυτό που περιμένω εξαιτία σου, ηλίθιε. Τι περιμένεις εξαιτία μου? Περιμένω μωρό. Και εσύ? Τι εφιάλτης είναι αυτός? Τι εφιάλτης είναι αυτός τώρα? Βαστάτε Τούρκοι τάρματα! Κάτω, θα σε κόψω φέτες, δε άλλη τη διγλιτώνεις. Καλά δεν παίζεται με τίποτα το άτομο. Άκου, Θανάση, εδώ μέσα θα κάνουμε πράγματα και θάματα. Μακάρι να βάλουμε το κεφάλι μας κάτω από κεραμίδι. Μας έχουν φάει τα ξεροβόρια και δυσόπιτη ύπεθρος. Ξέρεις ποιο είναι το κακό με σένα? Μιλάς πολύ. Μια κουβέντα σου λένε πιάνεις το μονόλογο μετά. Μαθημένος να ατακάρω, κύριε Βεργέτη μου. Οι συνήθειες του επαγγέλματος δεν κόβονται εύκολα. Από συνήθειες κράτα ό,τι θες. Την μπάρλα κόψε να μιλήσω. Την έκοψα, πάρα αυτά και σας ακούω. Σε πόσο έχουμε, ο Πανίκ? Ο Πατή. Ο Πατή και απάνω τούρλα.
Σε πόσο λέω ανοίγουμε το μαγαζί. Σε μια εβδομάδα δεν είπαμε. Αν δεν ανοίξουμε σε μια εβδομάδα θα αυτοκτονήσω στην Πατησίων. Λοιπόν, θα κάτσεις με τον Αρίστο και θα κάνετε το πρόγραμμα κούκλα. Τζάμι. Να κυλάει χωρίς κενά. Επίσης τον Αρίστο, πρόσεχε μου τον. Δεν το βλέπω καλά τελευταία και πρέπει να είναι σε φόρμα. Διότι πάνω του στηρίζομαι. Τι σου λέγα, όλο έτσι είναι τελευταία. Αρίστο, είσαι καλά. Ρε Θανασάκη, αφού με ξέρεις. Έχουμε ζήσει μαζί τόσα πράγματα. Πήγαμε τουρνέ, τόσες καταστροφές, τόσα μαρούλια φάγαμε, μας πετάξανε δίφραγκα, μέχρι γάτες και κάτι ψόφιζα λεπούδες μας πετάξανε, Θανασάκη. Ρωτάς αν είμαι καλά. Όλες έχεις περάσει μαγουλάδες. Άυπνος, πρισμένος, κίτρινος, χάλια. Τι έπαθες, ρε. Δεν ξέρω, τρέμουν τα πόδια μου. Από αδυναμία. Κακά μαντάτα. Τι έγινε πάλι, ρε. Παλικάρι μου, πάνω σου στηρίζομαι. Αυτό μου αρέσει εσένα, ότι πας τα σίγουρα. Έλα, Μάρκο, μ' ακούς. Υπάρχουν υποψίες για πάρα πολύ μεγάλη πτώση έχει το νόσο. Είσαι καλύτερα, καμάρι μου. Μισό, Μάρκο, μισό. Συγγνώμη, δηλαδή, γιατί σκεπάει τα μούτρα σου, μου λες. Κάνεις τη δουλίτσα σου, κάσε με εμένα στο χάλι μου. Συγγνώμη, Μάρθα, καμάρι μου, πάλι σε χρήση άγχου, σε πετυχαίνω. Για λέγε, ρε, για λέγε. Πολλαπλασιάζομαι, Θανασάκη. Τι κάνεις? Πολλαπλασιάζομαι σαν την αμοιβάδα. Ερήμην μου και σε πολλά τεμάχια. Λέγε, ρε. Άμα σου πω, θα φρίξεις. Να κάνω την πρόβα και θα σου πω μετά. Όχι, όχι, όχι. Τώρα θα μου πεις. Ξέρεις ότι είμαι περίεργος. Το οίκημα αυτό ανοίξει στον μπαμπά μου. Μην αληθωρίζει την έκπληξη. Ναι, στον μπαμπά μου. Ο οποίος το παίζει κρυπτομάνατζερ τελευταία και δεν με παίρνει να το βάλω στα πόδια. Στον μπαμπά σου, τον ταξιάρχο. Υποστράτηγο, μην κλέβουμε βαθμούς. Ποιος το πε? Η Λουίζα, την οποία χρησιμοποίησε ως προπέτασμα καπνού, όπως κάνουν σε ασκήσεις στον Εύρο. Και δεν μου είπε μόνον αυτό. Η Λουίζα. Η Λουίζα πάντα μου είπε και κάτι άλλο. Τι ρε? Ότι θα γίνω πατέρας. Γιατί? Είναι ερώτηση αυτή, ρε βλάκα. Ρώτα σοβαρά να πάμε παρακάτω την κουβέντα. Για ένα λεπτό, για ένα λεπτό. Η Λουίζα σου είπε ότι θα γίνεις αυτό. Πατέρας, ναι. Και δεν μου είπε μόνον αυτό. Τι άλλο, ρε? Εσύ, ξέρεις ποια άλλη περιμένει παιδί. Και μάλιστα εξαιτίας μου. Ποια, ρε? Λοιπόν, να το παίξουμε στις 10 ερωτήσεις. Είμαι βέβαιος ότι το μυαλό σου θα πάει οπωσδήποτε. Εσύ είσαι πανέξυπνος, δεν θα το βρεις, ρε. Έλα, ρε. Σαΐνη, λέγε. Έλα. Έλα. Με βοηθάς λίγο. Μάρθα, γιατί δεν μου λες τι συμβαίνει? Μπορώ να ξέρω τι συμβαίνει? Τι γίνεται, ρε παιδί μου, να πούμε, πήγε στο γιατρό, έκανες εξετάσεις, να ξέρω, άντρα σου είμαι, λέγε, ρε Μάρθα. Διονύση, να χαρείς μια-μια τις ερωτήσεις. Λοιπόν, πήγα στο γιατρό, έκανα τις εξετάσεις, είναι σίγουρο. Και σε παρακαλώ τώρα, το στομάχι μου είναι πάρα πολύ άσχημα και θέλω την ησυχία μου. Αγόρι μου γλυκό, γιατί δεν πας στη δουλειά σου? Να πάω στη δουλειά? Όχι, Μάρθα, να αφήσω εσένα και το παιδί. Ποτέ! Ποτέ! Δόξα τω Θεώ, τηλέφωνα έχω, φάξ έχω, κινητά έχω, ίντερνετ έχω. Διονύση, σταμάτα το χορευτικό γιατί ζαλίζομαι και σε παρακαλώ μη μου κουβαλήσεις όλο σου το γραφείο εδώ μέσα, θα τρελαθώ. Έλα, καμάρι μου, έλα, έλα, μην κάνεις έτσι. Σε λίγο καιρό θα γίνεις και εσύ καλά, κουκλάρα μου, έλα. Και θα μπορείς να πας και εσύ στη δουλειά. Τώρα η δουλειά μου πάει. Πού πάει? Ε? Λέω που πάει. Αν δεν τα πάει καλά, απόψε αυτοκτονώ στην Πατησίων. Αυτό μας το ξανά πες. Όλο λόγια είσαι. Μην απελπίζεσαι και δε θα αργήσει. Κοντά σου θα έρθει μια χαραυγή. Καινούργια αγάπη να σου ζητήσει. Κάνε λιγάκι υπομονή. Καινούργια αγάπη να σου ζητήσει. Κάνε λιγάκι υπομονή. Καρδιά σου και μες στο κλάμα μην ξαγρυπνάς. Τι κι αν δεν βρίσκεται στην αγκαλιά σου, θα έρθει μια μέρα μην το ξεχνάς.
κι αν δεν βρίσκεται στην αγκαλιά σου. Θα έρθει μια μέρα, μην το ξεχνάς. Η νύχτα που γελάει την κοροϊδεύω. Απόψε είδα πρώτος το φεγγάρι στην Πειραιώς να στρίβει στο φανάρι. Απόψε είδα πρώτος το φεγγάρι. Έλα Λούνα Ρόζα αστέρι μου, να η γραμμή σου στο χέρι μου. Ο
έχει να βάψε τα βράδια μου. Η αγάπη μου να βλέπει, η αγάπη μου.